Οι εξελίξεις ισχύουν για όλα τα κτίρια, mm-hmm. και για τις δύο καφετέριες, να πω, τα αναψυκτήρια του συλλόγου, αλλά και για τα γραφεία του συλλόγου. Είναι τρία κτίρια τα οποία είναι σε εξέλιξη, ας πούμε, είναι θέμα γραφειοκρατίας τώρα. Τυπικά είναι τα θέματα. Από πληροφορίες που έχουμε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, είναι θετικά, ας πούμε, σε ό,τι αφορά το σύλλογό μας. Θα παραχωρηθούν για χρήση στο σύλλογο. Και κάποιες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν, δηλαδή. Εκεί να υπενθυμίσουμε, κύριε Κλαζίδη, ότι υπήρχαν πολεοδομικές παρατυπίες και παρανομίες. Αυτά έχουν λυθεί. Δεν ήταν τόσο σοβαρά και αυτά είναι κάποια πράγματα που ξεπεριούνται, δηλαδή. Είναι... Γιατί υπήρχε και εμπλοκή, όπως ξέρουμε, του δασαρχείου. Άλλωστε, στο δασαρχείο, αν δεν κάνω λάθος, πληρώνεται και ένα μίσθωμα για όλα εκεί που έχετε. Κάνα πεντάρικο, πόσο είναι το μήνα, 40 ευρώ. Ναι, είναι ένα μηνιαίο τίμημα εκεί, απλά και μόνο, αλλά την διαχείριση απλά έχει ο σύλλογος και παίρνει ένα ενίκιο, το οποίο βέβαια στην ουσία είναι ανταποδοτικό, γιατί αυτά τα ενίκια μοιράζονται σε δουλειές και έξοδα τα οποία γίνονται από το σύλλογο για να συντηρείται το βουνό και οι εγκαταστάσεις. Όχι, ενώ εσείς δεν πληρώνετε κάτι στο δασαρχείο. Εμείς, ναι, πληρώναμε, γιατί έχει λήξει, έχει σταματήσει η σύμβαση. Και πλέον είναι σε μια άλλη φάση τώρα τα πράγματα και θα παραχωρηθούν από την αρχή τα τρία αυτά κτίρια προς τον σύλλογο για χρήση, όμως, έτσι. Εσείς τι θα κάνετε μετά, θα τα νοικιάσετε, κύριε Κλαζίδη, ή θα τα χρησιμοποιήσετε οι ίδιοι, ή θα τα λειτουργήσετε δεν μπορούμε ίδιοι. Να τα χρησιμοποιήσουμε. Εμείς δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν σύλλογος, είναι κάτι που το απαγορεύει και το καταστατικό. Δηλαδή, απλά τα νοικιάζουμε. Άρα θα βγάλετε μία προκήρυξη και θα πείτε νοικιάζεται ο Αϊθανάσης. Ναι, αυτό ακριβώς. Και όποιος δώσει το περισσότερο ενίκιο το παίρνει. Πώς θα γίνει, ναι. Δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα η κατάσταση είναι λίγο περίπλοκη, γιατί ήδη υπάρχει ο ενοικιαστής ο οποίος έχει επενδύσει εκεί πάνω. Και καταλαβαίνετε ότι είναι ανήθικο. Είναι ανήθικο να μην έχει προτεραιότητα ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει ξοδέψει λεφτά. Για να φτιάξει κουζίνες και τέτοια, ναι. Και το ξέρουν οι διοικήσεις που παρήλασαν στο παρελθόν στο σύλλογο, γνωρίζουν τη διαδικασία και το κόστος που είχε αυτό το κτίριο για να δουλέψει. Οπότε, άρα θα έχει μία προτεραιότητα ο προηγούμενος ενοικιαστής. Ναι, σίγουρα. Το ενίκιο πώς θα καθοριστεί σε μια τέτοια περίπτωση, αφού δεν θα γίνει διαγωνισμός? Δεν θα έχει αυξομοιώσει, γιατί θα κινηθούμε πάλι στα ίδια επίπεδα, γιατί δυστυχώς η κρίση μας αναγκάζει και μας καθυλώνει στα ενίκια που υπήρχαν, δηλαδή τα 300 ευρώ ή στα 400, εκεί δηλαδή δεν θα ανέβουν οι τιμές, φαντάζομαι. Αρκεί βέβαια να συνεχίζει να έχει το ενδιαφέρον ο προηγούμενος ενοικιαστής, γιατί μπορεί σήμερα να σας πει δεν θέλω, θέλω μόνο πληρώστε με τι έχω βάλει και ας το πάρει κάποιος άλλος. Μπορεί να γίνει και αυτό, δεν ξέρουμε. Γιατί έχει όλο και όλο 4-5 χρόνια επάνω ο άνθρωπος, ναι. Έχει επενδύσει πολλά λεφτά εκεί πάνω και είναι επαγγελματική στέγη. Οπότε, ναι. Σας είπα, θα είναι ανήθικο εάν συμβεί κάτι άλλο. Εκτός αν ο ίδιος το θέλει, αυτό λέω. Ο ίδιος το θέλει, εννοείται. Γιατί αν το θέλει, το έχετε μιλήσει, μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι έχει και τις γάτες του επάνω του, τις οποίες φροντίζει. Τις οποίες πρέπει να σας πω, επειδή χθες. Με την ευκαιρία αυτού του θέματος για τους Γερμανούς, ανέβηκα λίγο να δω στο βουνό τι γίνεται. Τις είδα εκείνες στο κτίριο. Είναι κάποια παιδιά τα οποία τις έχουν υοθετήσει και ανεβαίνουν πάνω συχνά πυκνά, τις ταΐζουν. Σε έχω δει χθες. Ναι, άρα ναι, λοιπόν, ναι. Αυτή την εξέλιξη να ξανανοίξει το αναψυκτήριο πάνω στον Αϊθανάση, πότε μπορούμε να την έχουμε? Δηλαδή να αποκτήσει να υπάρχει μια νομιμότητα στο όλο θέμα, γιατί ναι. Θα πρέπει να πάρει και κανονική ρεύμα, ηλεκτροδότηση, κανονικά, ηλεκτροδότηση, θα πρέπει η ίδρυση να είναι κανονικά, ναι. Και τα λοιπά, να έχει ακόμα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται από τον Δήμο, γιατί και το ρεύμα και το νερό ήταν από το Δήμο, αυτά δεν θα συνεχίσουν και το σύλλογο, έτσι. Δηλαδή, ναι. Ήταν χρεωμένα στον Δήμο. Οπότε ναι. Τώρα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί να αλλάξουν τα ρεύματα, να αλλάξουν τα νερά, να υπάρχουν για τον ενοικιαστή τα συγκεκριμένα χαρτιά. Θα πρέπει να πω ότι θα υπάρχει και μια τριμελής επιτροπή, η οποία θα αποτελείται ναι μεν από το σύλλογο, από τον εκάστοτε πρόεδρο και από ένα μέλος του συλλόγου, αλλά θα υπάρχει και ένα μέλος από την περιφέρεια, μια τριμελής επιτροπή δηλαδή, η οποία απλά θα είναι... για να ελέγχει την κατάσταση και το όλο
θέμα της ενοικίασης, ας πούμε, και της χρήσης του χώρου. Να πούμε όμως έστω μία, έτσι με μία έτσι θετική και ρεαλιστική έτσι σκέψη, πότε μπορεί να ξαναλειτουργήσει? Κάτι τα πράγματα, εγώ και σήμερα επικοινώνησα με την... με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης. Ναι. Μέσα στη βδομάδα απλά κάποιες διαδικασίες μέσω δασαρχείου και Αποκεντρωμένης περιμένουν κάποια χαρτιά, κάποιες εισηγήσεις διορθωτικές. Ναι. Οπότε οδεύουν προς το τέλος. Δηλαδή θα έχουμε ευχάριστα εντός των επομένων ημερών. Άρα λέτε την ανακοίνωση, ότι δηλαδή, λογικά. Για τη χρονιά που διανύουμε... φαντάζομαι ότι θα έχει τελειώσει η υπόθεση. Τελειώσει η υπόθεση. Στον επόμενο μήνα, φαντάζομαι, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ωραία.